Κύριε Δελή, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Διονυσόπουλε, και σε όλους τους ακροατές μας, σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Κύριε Δελή, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό. Είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Εκεί έχει συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Συναντήσεις, μάλλον, που έχουν ξεκινήσει ήδη. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γύρω από εκεί θα περιστραφούν οι συζητήσεις, θα προτείνουν μέτρα, θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο, μιας και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην εκλογική σας περιφέρεια, μεταξύ άλλων. Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Έχει μια επικοινωνιακή κυρίως στόχευση αυτό το ταξίδι του Πρωθυπουργού για την προετοιμασία της ομιλία στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη, κύριε Διονυσόπουλε. Αυτά που ζούμε, αυτά που ζει ο ελληνικός λαός, το πρόσφατο νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση για τα εργασιακά ζητήματα, που φέρνει, που επισημοποιεί μάλλον τον εργασιακό μεσαίωνα στους χώρους δουλειάς, η ακρίβεια που συνεχίζεται, η φτώχεια που μεγαλώνει, η ανεργία που επεκτείνεται. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής, της κυβερνητικής, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και το μόνο που θα επιχειρήσει να κάνει ο Πρωθυπουργός θα είναι να μοιράσει λίγες ασπιρίνες, οι οποίες φυσικά δεν φτάνουν για να απαλύνουν τον πόνο και τη φτώχεια των εκατομμυρίων εργαζομένων της πατρίδας μας. Αυτό είναι το σχόλιο που μπορεί να κάνει κανείς και νομίζω ότι αν ρωτήσετε οποιοδήποτε άνθρωπο καλόπιστο έξω, ναι, αυτό θα σας πει. Βεβαίως το ένα θέμα είναι η οικονομία, το δεύτερο είναι και οι πυρκαγιές. Και φυσικά έχει καεί σχεδόν η μισή χώρα. Η πυρκαγιά στον Εύρο είναι η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2000, που μετριούνται η έκταση των καταστροφών από πυρκαγιές. Ακούμε διάφορα μέτρα. Αύριο στη Βουλή θα υπάρξει μια προημερησία συζήτηση. Πιστεύω ότι κάποια από αυτά θα εξειδικευτούν. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και αν σας ικανοποιούν όλα αυτά τα οποία ακούτε και εσείς και εμείς τα διαβάζουμε. Επίσημο τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο μέχρι ώρα. Αλλά φυσικά και δεν μας ικανοποιούν, όπως δεν ικανοποιούν και κανέναν, και όπως φαίνεται και εκ του αποτελέσματος, όπως ξέρετε και όπως είπατε, οι πυρκαγιές δυστυχώς συνεχίζονται. Η μεγάλη καταστροφή στον Εύρο, σε αυτό το καταπληκτικό δάσος της Δαδιάς, γιατί τυχαίνει να έχω και καταγωγή από τα μέρη εκεί, να είναι τεράστια, ανυπολόγιστη, είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πυρκαγιά, και αυτό κάτι λέει. Όμως, αν θα θέλαμε να δούμε, κύριε Διονυσόπουλε, τη μεγάλη εικόνα, τότε θα νομίζω πολύ εύκολα θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι η διαχρονική κυβερνητική πολιτική έχει μια συνέπεια στην εφαρμογή της. Έχει ορισμένα ταξικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν πρέπει να τα παραβλέψει ο κόσμος. Ποια είναι αυτά? Ότι επί 25 και πλέον χρόνια, από το 1998, όπου ουσιαστικά τα δασαρχεία και οι δασικές υπηρεσίες υποβαθμίστηκαν για να απομείνουν πια μονάχα ως διοικητικές υπηρεσίες, όπως είναι σήμερα, θα πω και ορισμένα παραδείγματα παρακάτω, ναι, η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας συνεχίζεται με όλες τις κυβερνήσεις, αποκαλύπτοντας ότι όλες οι κυβερνήσεις θεωρούν κόστος την προστασία την αντιπυρική του λαού και των δασών. Την ίδια στιγμή αυτές οι ίδιες οι ελληνικές κυβερνήσεις περνούν ένα σωρό νόμους και τροπολογίες διευκολύνοντας την επιχειρηματική δράση μέσα στα δάση, ακόμα και σε περιοχές Natura, και αυτό λειτουργεί πολλές φορές εμπριστικά για τα ίδια τα δάση. Αυτό είναι όταν λέμε για την ταξική συνέπεια αυτής της πολιτικής. Και βεβαίως αυτή έχει φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή, ένα δάσος που καίγεται αυτή τη στιγμή τώρα, το δάσος της Δαδιάς, που έχει 800.000 στρέμματα δάσους, να έχει για φύλαξη μονάχα 4 δασοφύλακες, κύριε Διονυσόπουλε. Είναι τραγικό. Είναι πραγματικά τραγικό ένας άνθρωπος να φυλάει, να έχει την ευθύνη του 200.000 στρέμματα δάσους. Τα ίδια συμβαίνουν στην Πάρνηθα, τα ίδια στο Λαύριο, για παράδειγμα, στην πρόσφατη πυρκαγιά εκεί στην Αττική, δεν υπήρχε ούτε ένας. Λίγο πολύ η ίδια παράδειγμα. Τι στάση θα κρατήσει αύριο
αύριο αυτό, το κουκουέ στη Βουλή, κύριε Δελή. Αυτό ξέρετε, ναι, ένα σχόλιο μονάχα. Ναι, αυτό ξέρετε, είναι βασικό συστατικό, είναι βασική αιτία μάλλον για αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση, η εγκατάλειψη ουσιαστικά και η ανυπαρξία κάθε είδους σχεδίου, έτσι. Προληπτικού σχεδίου για το θέμα. Δεν είναι να σβήνεις τη φωτιά όταν ξεσπάσει. Το θέμα είναι να την προλαβαίνεις. Κοιτάξτε, εμείς θα τα ξαναπούμε στη Βουλή. Ο γραμματέας, ο σύντροφος ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, θα τα ξαναπεί και αύριο στη Βουλή. Τα λέει κάθε μέρα, τα λέμε κάθε μέρα. Τα διεκδικούμε, τα παλεύουμε χρόνια τώρα. Νομίζουμε ότι το μόνο παρήγορο σημάδι στην όλη υπόθεση είναι ότι ο ίδιος ο λαός πια φαίνεται να παίρνει στα χέρια του τη δική του προστασία, να σώσει δηλαδή τον εαυτό του, και το αποδεικνύουν οι χιλιάδες εθελοντές που σώζουν πραγματικά τα σπίτια τους, τους οικισμούς τους και τα χωριά τους. Ο ίδιος ο λαός που βγαίνει και διαδηλώνει όπως προχθές στο Σύνταγμα είναι παρήγορα σημάδια αυτά. Είναι ο μόνος δρόμος, λέμε εμείς, για να υποχρεώσει τις κυβερνήσεις, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται αυτές να πάρουν κάποιο ουσιαστικό μέτρο πρόληψης, επαναλαμβάνω, πρόληψης των βασικών πυρκαγιών, πρόληψη σε κάθε είδος πολιτικής προστασίας, αλλά μια που μιλάμε για αυτές, αναφέρομαι σε αυτές. Και ξέρετε, θα πρέπει ο λαός να σκεφτεί και ορισμένα άλλα πράγματα. Θα πρέπει να σκεφτεί, για παράδειγμα, και να το συνδέσει, αν θέλετε, και με πτυχές της εξωτερικής πολιτικής, ότι εκείνη η περιβόητη ασφάλεια για την οποία μιλούσαν για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης πήγε περίπατο. Ήρθε μια φωτιά για να κάψει κυριολεκτικά αυτό το παραμύθι της ασφάλειας της, της Αλεξανδρούπολης, γιατί ξέρετε, η φωτιά έφτασε στα περίχωρα, κυριολεκτικά στα περίχωρα, στους οικισμούς γύρω από την Αλεξανδρούπολη, και το βράδυ που γινόταν το χάος στην πόλη, το ίδιο εκείνο βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης τραπέζωνε τον Ζελένσκι και υποσχόταν ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα υπολογίσει, να τα συνυπολογίσει ο λαός. Θα τα δούμε όλα αυτά. Βεβαίως. Και ο λαός και αύριο στη Βουλή τι θα υποθεί. Φυσικά. Πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε έτσι ένα τελευταίο σχόλιο δικό σας αναφορικά με ένα σημαντικό νομοσχέδιο που πρόκειται να έρθει στη Βουλή. Είναι σε διαδικασία διαβούλευσης. Αναφέρομαι στο εργασιακό νομοσχέδιο. Προβλέπει νέες μορφές απασχόλησης. Αλλάζει από ό,τι φαίνεται και το πλαίσιο για τους εργαζομένους. Θα θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο, τι θα πρέπει να περιμένουμε και αν θα υπάρξει κάποια κινητοποίηση από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κινητοποιήσεις από τη μεριά των εργαζομένων, τις οποίες τις στηρίζει με κάθε τρόπο το Κομμουνιστικό Κόμμα, ήδη γίνονται, κύριε Διονυσόπουλε, εδώ και εβδομάδες, εντείνονται. Αν θέλετε, η κορυφαία κινητοποίηση άμεση είναι αυτή που θα γίνει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το άλλο Σάββατο στις 9 του Απρίλη. Αυτό που θέλω να πω εγώ για το νομοσχέδιο είναι ότι, χωρίς να φίδομαι καθόλου τα λόγια μου, είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό νομοθετεί τη βαρβαρότητα, κύριε Δημισόπουλε, την εργασιακή βαρβαρότητα. Έρχεται να δώσει ένα συντριπτικό χτύπημα σε ό,τι απέμεινε από το 8ωρο, το 5ωρο και το 40ωρο. Γιατί το ένα μεγάλο χτύπημα δέχτηκε αυτή η εργατική κατάκτηση και από τον προηγούμενο νόμο Χατζηδάκη. Μιλάνε, θεσμοθετούν τις 13 ώρες δουλειάς, τις 78 ώρες την εβδομάδα, με ένα ενδιάμεσο, λέει, ενδεκάωρο ξεκούρασης, από το οποίο μια ώρα, δύο ή και τρεις μπορεί να είναι στις μετακινήσεις των εργαζομένων. Μιλάμε για την εισαγωγή νέων ευέλικτων μορφών εργασίας, όπου θα μπορούν να δουλεύουν με τα συστήματα, με τις συμβάσεις μάλλον των συμβολέων μηδενικού ωραρίου. Δηλαδή θα σου τηλεφωνεί ο εργοδότης οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και θα σε καλεί να πας να δουλέψεις χωρίς να μπορείς να προγραμματίσεις συνεπώς την προσωπική σου ή την οικογενειακή σου ζωή. Είναι πραγματικά η νομοθέτηση της εργασιακής βαρβαρότητας. Γι' αυτό και το νομοσχέδιο ποινικοποιεί την απεργία και τη συνδικαλιστική δράση, δηλαδή απειλεί τους εργαζόμενους που θα περιφορήσουν την απεργία τους από την οργανωμένη απεργοσπασία, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται από τη μεγάλη εργοδοσία. Αυτοί κινδυνεύουν με πρόστιμα και με φυλακίσεις ετών. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι φασίστες μπορούν να ταξιδεύουν στη χώρα μας ανενόχλητοι, να περνάνε χιλιάδες χιλιομέτρων και να πηγαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια και να δολοφονούν φιλάθλους.
αυτά έτσι για να δούμε, για να συγκρίνουμε και προς τα που γέρνει και ποιος είναι ο χαρακτήρας τελικά αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Το νομοσχέδιο δεν θα νομιμοποιηθεί στις συνειδήσεις των εργαζομένων, κύριε Διονυσόπουλε, και αργά ή γρήγορα θα πεταχτεί και αυτό στα σκουπίδια, όπως και άλλες ανάλογες προσπάθειες από τον αγώνα των εργαζομένων. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.